Θα καλημερίσω τον κύριο Χότζογλου. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θέλω να μου πείτε αρχικώς, γιατί αυτό είναι μάλλον το κερασάκι στην τούρτα που άνοιξε αυτό το οποίο περιγράφεται καιρό, τις συνθήκες εργασιακής ζούγκλας και γαλέρας. Αν παρόλα αυτά αυτό το κερασάκι στην τούρτα είναι η επιτομή, ή μάλλον να το πω απλά, δεν θα το πω, έχει τόσο βίσμα. Εντάξει, το πρόβλημά μας τώρα αυτό δεν είναι αν έχει βίσμα ή όχι. Το πιο σημαντικό, και μπράβο σας που το αναφέρατε στην εισαγωγή σας, είναι το βίντεο με φυσικό ήχο, τα γέλια του κλεβασμού, τα γέλια των λουόμενων που βλέπουν τον συνάδελφό μου να προσπαθεί να ισορροπήσει μέσα στο νερό κρατώντας δύο πιατέλες. Τώρα, αν έχει ο ιδιοκτήτης βίσμα ή όχι, γνωρίζετε πολύ καλά ότι από το 2016 μέχρι το 2019 ήταν ο ιδιοκτήτης του κηλικίου της Βουλής. Αυτό μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, μπορεί να σημαίνει και πολλά. Το θέμα είναι ότι φτάσαμε σε σημείο με αφορμή αυτό το βίντεο να αναδειχθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην εστίαση και στον τουρισμό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο εργαζόμενος είναι το δέντρο. Υπάρχει ένα ολόκληρο δάσος. Υπάρχει ο μάγειρας στο Ηράκλειο που κάηκε και τον είχαν σε ψυγείο με τα νοπά κρέατα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Υπάρχει ο λατζέρι στην Κέρκυρα που 25 έκτου υποτίμησε από την υπερκόπωση γιατί δούλευε δύο μήνες χωρίς ρεπόρ και τον πήρε ασθενοφόρο. Υπάρχει ο μάγειρας στη Σαντορίνη που από Μεγάλη Δευτέρα που έχει προσληφθεί δεν έχει πάρει ακόμα ρεπό. Υπάρχουν οι καμαριέρες εκεί στον τόπο σας στο Ηράκλειο που καθαρίζαν τις κενές πισίνες. Φανταστείτε το θέμα τώρα, γυναίκες 50-55 χρονών να είναι μέσα στην άδεια πισίνα και να τρίβουν με σύρματα τα πλακάκια να καθαρίσουν ούτως ώστε να έρθει το βιτιοφόρο να γεμίσει με νερό την πισίνα. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα του μεσαίωνα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια. Και γιατί το λέω εδώ και χρόνια? Από το 2013 που είμαι εγώ στη διοίκηση της Ομοσπονδίας, κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα, Απρίλιο και Μάιο, να βλέπουμε τους αρμόδιους υπουργούς, να βλέπουμε το ΣΕΠΕ, να τους εκπιστούμε την προσοχή και να μην γίνεται απολύτως τίποτα. Βρίσκομαι στα Χανιά. Ετοιμαζόμαστε να συνοδεύσουμε την επιθεώρηση εργασίας σε ελέγχους, σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακές και επισκεπτικές. Μόλις με πληροφόρησε εδώ ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου στο Χανίο ότι στα Χανιά υπάρχει μία προϊσταμένη στην επιθεώρηση εργασίας και ένας επιθεωρητής. Για μία τόσο μεγάλη τουριστική περίοδο υπάρχουν δύο άνθρωποι. Δύο άνθρωποι για να κάνουν έλεγχο, εκτός όλων των άλλων, σε μία από τις τουριστικές top περιοχές της χώρας. Υπάρχει και χειρότερο. Η Μύκονος, Σαντορίνη και η Πάρο, που είναι από την αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, δεν έχουν καν επιθεώρηση εργασίας. Πρέπει να πας στη Σύρο. Καλά, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Μπορεί να επιστρατευτούν από την πυροσβεστική ή τις ενόπλες δυνάμεις. Είναι μία πατέντα αυτή. Εντάξει, το ακούω και αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Εμείς τι ζητάμε σαν συνδικαλιστές, σαν εκπρόσωποι των εργαζομένων? Εμείς κάνουμε έκκληση προς τον νέο Υπουργό Εργασίας. Που εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε, γιατί μάλλον κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά. Εμείς κρίναμε θετικό το ότι αντέδρασε μόλις ήρθε το δημοσιότατο βίντεο και βγήκε με ένα tweet και είπε ότι έδωσε εντολή στην επιθεώρηση εργασίας να κάνει ελέγχους. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ως τι έδωσε εντολή σε μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία δεν υπάγεται και στο Υπουργείο? Ως τι έδωσε εντολή σε μια ανεξάρτητη αρχή, ένας υπουργός? Τελικά είναι ανεξάρτητη αρχή ή δεν είναι? Υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας, δεν υπάγεται. Και σε ποιους έδωσε εντολή? Λέει ότι πήγανε 10 επιθεωρητές στην επιχείρηση, ενώ η Ρόδο έχει 4. Και αυτοί που πήγανε, ελέγξανε μόνο τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην επιχείρηση. Δηλαδή τις συμβάσεις τους, αν είναι δηλωμένοι στους εργάνοι, αν ασφαλίζονται. Εκεί, όπως πολύ σωστά είπατε, χρειάζεται κλιμάκιο από το ΚΕΠΕΚ, από την επιθεώρηση εργασίας, η οποία είναι αρμόδια για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας. Και προσέξτε, αυτή η υπηρεσία έχει μόλις 4 ανθρώπους με έδρα τον Πειραιά, που είναι υπεύθυνοι για όλο το νομό Αττικής, τα νησιά του Αργοσαρονικού και το Νότιο Αιγαίο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να στήξει παιδιά αυτό. Μισό λεπτό. Ο Υπουργός Εργασίας είπε και κάτι άλλο. Ότι ρωτήσαν τον εργαζόμενο και είπε ότι είναι οικία βουλής, διότι κονομάει από τα tips. Που απάντησαν λοιπόν εγώ του. Καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πάει να γίνει κανονικότητα. Με συγχωρείτε, θα το πω. Δώσε... Μα έγινε κανονικότητα. Εχθές το ρεπορτάζ του συναδέλφου σας από τη δημόσια τηλεόραση στο Beach Bar ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι του δήλωσαν ότι του πήρε και ειδικές στολές που στεγνώνουν σε 2 λεπτά. Μάλιστα.
Άρα το σέρβις στη θάλασσα συνεχίζεται και τους πήρε στο λες δίτη. Ας τους πάρει και μια μάσκα και ένα αναπνευστήρα. Να βγάλουν και κανένα μύδι, κανένα στρίδι την ώρα που σε δίνουν το καφέ. Βλέπετε πώς γίνεται, κύριε Πρόεδρε. Αυτά που είπε. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε λίγο. Βλέπετε πώς πάει να γίνει η κανονικότητα. Δώσε και κόλο. Δώσε και κόλο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πολλές φορές όταν γίνονται, όπου γίνονται έλεγχοι, μέχρι και ψαροτουφεκάδες τους βαφτίζουν τους εργαζόμενους. Που τυχαία βγήκαν έξω. Μου έχει τύχει να πάω σε έλεγχο χώρο δουλειάς και οι εργαζόμενοι να πηδάνε στη θάλασσα και να κάνουν τους δουλειόμενους. Αλλά το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι εδώ πάει να μονιμοποιηθεί μια κατάσταση η οποία, πιστέψτε με, θα ανοίξει ένα σκότο αιώνιο στον κλάδο. Γιατί εγώ του χρόνου που θα ψάξω να βρω δουλειά, αν δεν δεχτώ να κάνω το υποβρύχιο σέρβις, δεν θα με πάρει στη δουλειά. Θα τη χάσω τη θέση μου και θα πάρει κάποιον που θα δεχτεί. Όσο για αυτά που είπε ο συνάδελφος μου, εγώ απήντησα στον υπουργό όταν μου είπε ότι έχει μισθό 3.000 ευρώ σε ένα τηλεοπτικό πάνελ που ήμασταν μαζί. Ναι. Ότι εφόσον έχει 3.000 ευρώ μισθό, ας κάνουμε έναν έλεγχο στο ΕΦΚΑ και στο ΡΕΓΑΛΗ, γιατί πρέπει να είναι δηλωμένος για 4.800. Ακριβώς. Γιατί αλλιώς ενθαρρύνει τα μαύρα ο ίδιος ο υπουργός. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εμείς τι απαντάμε στους συναδέλφους που κάναν και ανακοίνωση εκεί από την επιχείρηση, που είναι πολύ ευχαριστημένοι. Τι να κάνουν τώρα. Τους, ότι δουλεύουν πολύ καλά. Είναι δικαίωμά τους. Αν πραγματικά το λένε αυτό στα αλήθεια, είναι δικαίωμά τους. Αν θέλουν, μπορούν να κάνουν και τα αδελφίνια του καλοκαίρι στη θάλασσα, να κάνουν τούμπες. Εντάξει, ξέρω κύριε Πρόεδρε. Και να κάνουν φιγούρες. Ξέρω πώς το λέτε, κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνετε. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τους υπόλοιπους 500.000 από αυτόν τον κανιβαλισμό. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, μου λένε εδώ ότι δεν είχε μόνο το κηλικείο στη Βουλή, το οποίο το πήρε με διαγωνισμό. Μου λένε εδώ ότι ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, δεν ξέρω αν το ξέρετε, έχει σχέση με την αυτοδιοίκηση. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Είναι κουμπάρος με υψηλό στέλεχος, μου γράφουν, της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο είναι στη Ρόδο και υπηρετεί και αποφασίζει. Ούτε αφού το γνωρίζω και πραγματικά δεν με αφορούν εμένα τέτοια πράγματα. Αφορούν όμως τον κόσμο να καταλάβουμε, γιατί κύριε Πρόεδρε, και εσείς είπατε σίγουρα, ότι είναι εντός αρχαιολογικού. Κάτι υπάρχει από πίσω. Δεν μπορεί μια επιχείρηση να έχει κρυθεί παράνομη από το 2016 και να έχουμε 2023 και να συνεχίζει να δουλεύει. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που μας βασανίζει όλους εμάς τους συνδικαλιστές. Πώς γίνεται μια επιχείρηση να έχει κριθεί παράνομη και η εργασία που προσφέρεται σε αυτήν την επιχείρηση να είναι νόμιμη? Μετά, κύριε Πρόεδρε, αναρωτιόμαστε γιατί δεν υπάρχει κόσμος να εργαστεί στην αυαρχίδα, έτσι πως έχουμε καταντήσει, μονόπατα, που είναι η τουριστική οικονομία. Αυτή η κατάσταση που σας περιγράφω με τις εργασιακές σχέσεις, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη που έχουμε τους σημερινούς μήνες, με το επίδομα ανεργίας να παραμένει μόλις στους 3 μήνες από το 2013, έχουν δημιουργήσει αυτές τις χιλιάδες θέσεις στις κενές. Και προσέξτε, εάν δεν πάρθουν τώρα μέτρα, αν δεν πάρθουν μέτρα χτες, όχι αύριο, του χρόνου δεν θα ανοίξουν επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. Φέτος, πολλές επιχειρήσεις, ειδικά της εστίασης, καταφέραν και λειτουργήσανε επιστρατεύοντας φίλους, γνωστούς και συγγενείς. Του χρόνου λοιπόν δεν θα ανοίξουν επιχειρήσεις, γιατί θα έχουμε τρομερό πρόβλημα στη θέση εργασίας. Και θυμηθείτε το, επειδή έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, και από υπουργούς τουρισμού που περάσανε, και από ίδιους τους πρωθυπουργούς, και από σωστούς επιχειρηματίες, κυρίως όμως από τους εργαζόμενους, έγινε μια τεράστια προσπάθεια να φτιάξουμε ένα brand name της χώρας μας στον τουρισμό, το οποίο να θεωρείται από τα καλύτερα στον κόσμο. Έχουμε αρχίσει και το χαλάμε. Δεν προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες, δεν προσφέρουμε σωστές υπηρεσίες, και αυτό στις μεγάλες ιστοσελίδες των tour operators, όπως είναι η TUI, έχει αρχίσει και σχολιάζεται από τους πελάτες. Και θα φτάσουμε στο σημείο εκεί που λένε φέτος νο Μύκονο, μην φτάσουμε στο σημείο να ακούμε νο Γκρίς. Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, οι ώρες απασχόλησης δεν είναι πάρα πολλές για ένα μισθό? Μου γράφουν εδώ άνθρωποι, γονείς που έχουν τα παιδιά τους. 700, 800 είναι ακόμη και 1000 ευρώ. Ένας μου λέει αυτό. Άλλος μου λέει, ακραία περιστατικά στην Κρήτη. Ποινές προς τους εργαζόμενους, περίπτωση παραιτηθούν ή αναζητήσουν σε άλλο εργοδότη εργασία. Άλλος, ποινή σε εργαζόμενο αν πει το μισθό του. Άλλος, οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ ωραίες, 7 μέρες την εβδομάδα χωρίς ρεπό. Άλλος, αναγκάζεται το προσωπικό να δουλεύει και σε μέρες που δεν είναι καταγεγραμμένος, ενώ σε περίπτωση που έρθει ο έλεγχος, ο εργαζόμενος κάνει τον πελάτη, κολυμπάει, κρύβεται στην τουαλέτα. Είναι καθεστώς δηλαδή γενικευμένης ασυδοσίας αυτή τη στιγμή. Ακριβώς αυτό είναι. Είναι καθεστώς γενικευμένης ασυδοσίας και εργοδοτικής παραβατικότητας,
όμοια της εμείς δεν έχουμε συναντήσει ούτε την εποχή των σκληρών μνημονίων τόσο πολύ. Φάνηκε με το καλημέρα, με την περίοδο του Πάσχα δηλαδή, φάνηκε ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την έλλειψη των ελεκτικών μηχανισμών. Δεν υπάρχει έλλειψη. Και προσέξτε ποιο είναι το καινούργιο τρυπάκι που έχουν φέρει οι εργολότες. Παλιότερα στον κλάδο είχαμε τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Από τότε όμως που θεσμοθετήθηκε το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για να το γλιτώνουν, τι ανακαλύψανε? Την ψευδώς υποδηλωμένη εργασία. Δηλαδή, δηλώνουν το χώρο του 3 ώρα, 4 ώρα. Στην πραγματικότητα δουλεύω 10, 12, 14 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα όπως το είπατε. Και αν τύχει τώρα 1 εκατομμύριο και πέσω σε έλεγχο, το πρόστιμο που επιβαρύνει τον εργοδότη είναι μόλις 500 ευρώ για παραβίαση ωραρίου. Λοιπόν, πρέπει να επαναπροσεγγίσουμε το τι εννοούμε τουρισμό, τι εννοούμε εποχική εργασία. Πρέπει, όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός, από εβδομάδα θα είμαστε η πρώτη ομοσπονδία που θα συναντήσει. Εμείς θα τα βάλουμε όλα κάτω. Και πιστέψτε με, δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε άλλο σε αυτή την παρασκομωδία. Και οι κινητοποιήσεις μέσα στη σεζόν είναι πρώτο πύλον. Αυτή η κατάσταση δεν θα συνεχιστεί. Κύριε Πρόεδρε, με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Δεν έχει ευθύνη, εάν γνωρίζετε, επειδή γίνατε γνώση του περιστατικού, και το λιμενικό για αυθαίρετες κατασκευές σε γυαλό και μέσα στη θάλασσα, από τα πρώτα δεν θα ήταν που θα έπρεπε να έχει παρέμβει για αυτή την ιστορία? Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, το λιμενικό είναι το πρώτο που επέβαλε τα προστήματα το 2016. Και ακολούθησε η αρχαιολογική υπηρεσία και ούτω καθεξής μετά. Η ιστορία με το συγκεκριμένο κατάστημα, με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, είναι ότι από το 2016 έχει βγει απόφαση αναστολή λειτουργίας και γκρεμίσματος αυθαιρεσιών. Τώρα, φυσιολογικά, ο συγκεκριμένος εργοδότης, ο επιχειρηματίας, θα πρέπει να έχει κάνει σε κάποιο δικαστήριο ανέρεση προσωρινή της απόφασης. Δεν μπορεί να δουλεύει αλλιώς. Έρχεται όμως μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από ό,τι μαθαίνω, του 2020-21, που αναιρεί το σφράγισμα της επιχείρησης. Αυτά όλα οι συνάδελφοί μου στη Ρόδο τα έχουν καταθέσει στον εισαγγελέα. Έχει ξεκινήσει ήδη εισαγγελική έρευνα, το έχετε πληροφορηθεί φαντάζομαι. Mm-hmm. Θα προσκομιθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να δούμε τι έχει γίνει. Στην τελική, για να το πω, να το καταλάβει όλος ο κόσμος, ο ρόλος ο δικός μας δεν είναι να κλείνουμε επιχειρήσεις. Ο ρόλος ο δικός μας είναι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στις επιχειρήσεις να δουλεύουν νόμιμα και με αξιοπρέπεια και να παίρνουν αυτά που έχουμε συμφωνήσει με τους εργοδότες μέσω των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες έχουν και κηρυχθεί υποχρεωτικές από το Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα. Εκεί είναι η μεγάλη παρανομία. Μου λέει εδώ πέρα ο Θάνος από τη Ρόδο, η γυναίκα του ιδιοκτήτη είναι κουμπάρα με τη γυναίκα του ξάδερφού μου που είναι αστυνομικός, αλλά δεν κάνει κουμάντο. Αν ο ίδιος είναι κουμπάρος και με άλλον αστυνομικό, αυτό δεν το ξέρω, αλλά απαντώ, λέει, στο μήνυμα που σας ήρθε από τον Γιάννη. Άλλος φίλος μου λέει, δεν μου λέτε, λέει, κύριε Πρόεδρε, εδώ μιλάμε για εγκατάσταση εστίασης μέσα στο νερό. Η πυροσβεστική δεν θα έπρεπε να πάει να ελέγξει σε περίπτωση βραχυκυκλώματος? Θα μπορούσε να έχουν ή διαρροής ρεύματος να καούν όλοι. Εμείς είμαστε ηλίθιοι, λέει, που έχουμε στο δικό μας κατάστημα τυπικά μέτρα ασφαλείας και μας γράφουν κιόλας από πάνω. Να, γιατί είπε όλα ο Πρόεδρος. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία μας απασχολούν και εμάς από την πρώτη μέρα που ήρθε στα χέρια μας το βίντεο. Πώς μπορεί να είναι δυνατόν να επιτρέπεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα του 2023? Και προσέξτε, η εικόνα που έχει περάσει, ειδικά στο εξωτερικό, είναι πάρα πολύ άσχημη για τη χώρα μας. Γιατί αυτό το βίντεο ταξίδεψε παντού. Επικαλούνται ότι τέτοιου είδους σερβίρισμα υπάρχει στο Μπαλί, στην Τινησία, σε κάποιες χώρες τέτοιες. Επειδή έψαξα να βρω τι ακριβώς συμβαίνει, το σερβίρισμα στο νερό σε αυτές τις χώρες και στην Ισπανία, έχω δει βίντεο από την Ισπανία, πηγαίνει άνθρωπος στην ακτή και αφήνει σε ένα ψάθινο δίσκο αυτά που έχουν παραγγείλει οι πελάτες. Και ο πελάτης κολυμπάει και παίρνει το δίσκο αυτό και τον πάει μέσα και κάθεται σε μια ξαπλώστρα που υπάρχει εκεί, νόμιμη, δηλωμένη, δεν ξέρω πώς τα έχουν κάνει αυτά εκεί. Mm-hmm. Δεν μπαίνει ο σερβιτόρος στο νερό. Απλώς ήθελα να κάνω και μια αναφορά σε αυτούς που ήταν στις ξαπλώστρες και παραγγέλνανε, ναι, για να βλέπουν το event. Να μην έχετε καμία αμφιβολία. Είναι οι ίδιοι που το χειμώνα παραγγέλνουν δυο σουβλάκια όταν έξω χιονίζει ή όταν βρέχει. Και υποχρεώνουν τον συνάδελφό μου τον Τιλιβερά να ρισκάρει τη ζωή του για δυο σουβλάκια. Αυτή είναι η νοοτροπία. Αυτή είναι δυστυχώς η συμπεριφορά και η παιδεία ορισμένων.
να κάθονται σε μια σαπλώστρα και να παραγγέλνουν έναν καφέ και να βλέπουν έναν άνθρωπο να βρέχεται μέχρι το λαιμό για να του φέρει τον καφέ. Να το κάνω πιο χοντρό, κύριε Πρόεδρε, έτσι όπως μου το στείλαν εδώ. Δηλαδή, άμα ένας πελάτης του έρθει η ανάγκη του, θα του πηγαίναν και πάπια απάνω. Διότι δεν θα προλάβαινε, ή θα κολυμπούσε ή θα τα έκανε με στη θάλασσα. Καταλάβατε τι λένε εδώ πέρα. Εντάξει. Ναι, ναι. Η οργή ξεχυλίζει, πιστέψτε με, όταν είδα το βίντεο, εμένα μου το στείλανε ξημερώματα Σαββάτου το βίντεο και το πρόωθησα αμέσως σε συναδέλφους, σε δημοσιογράφους, σε μεγάλα κανάλια και sites στην Αθήνα, και έτσι ξεκίνησε ο τόρος. Και εγώ στην αρχή οργίστηκα. 6 ώρα το πρωί, δηλαδή ήθελα να ανοίξω το μπαλκόνι να πηδήξω, που λέει ο λόγος. Αλλά πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο, να δούμε ποιο είναι το καλύτερο για τους εργαζόμενους του κλάδου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Και μιας και είπα για δημοσιογράφους, θέλω να κάνω και μια καταγγελία στην εκπομπή σας. Ναι. Τις προηγούμενες μέρες, για οτιδήποτε γίνονται στον κλάδο, συνάδελφοί σας από τοπικά μέσα ενημέρωσης της Ρόδου με πέραν καθημερινά τηλέφωνο να βγω και να κάνω μια δήλωση για το τι έγινε με τη σύμβαση, τι έγινε με την άλλη σύμβαση του επισητισμού, εάν έγινε συνάντηση με το Υπουργείο. Πολύ συχνή επαφή. Δυστυχώς δεν με έχει πάρει τηλέφωνο ένα μέσο της Ρόδου πλην της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου για να σχολιάσουμε αυτό το περιστατικό. Και αν μπείτε σε όλα τα τοπικά site του νησιού, δεν θα δείτε πουθενά αναφορά για το περιστατικό αυτό. Καλά κάνετε και τα λέτε. Να τα βάζουμε όλα σε μία τάξη. Λέει εδώ άλλος φίλος, αν γινόταν, κύριε Πρόεδρε, κατάρρευση αυτών των εξεδρών και τους έπαιρνε όλους από κάτω και να είχαμε πνιγμό, τι θα λέγαμε σήμερα? Αυτό είναι το πιο σωστό ερώτημα που δεν υπάρχει απάντηση. Εάν ο σερβιτόρος εκείνη την ώρα, γιατί προσέξτε, γιατί ζητάμε έλεγχο από υγιεινή και ασφάλεια, ένας άνθρωπος όταν είναι 8 ώρες μέσα στο νερό, 9-10, μοιραία θα πάθει υποθερμία και ας έχει 40 βαθμούς έξω. Ή μπορεί να πάθει μια ηλίαση. Εάν ο σερβιτόρος λιποθυμούσε μέσα στο νερό και έπεφτε μέσα στο νερό λιποθυμούσε, ποιος θα τον έπαιρνε χαμπάρι? Θα είχαν μήπως ένα βαγωσότη για τον σερβιτόρο? Είναι επικίνδυνα πράγματα. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Πρόεδρε, τι πρέπει να αλλάξει ως αντίληψη και ως νοοτροπία? Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι τουρισμό θέλουμε στη χώρα. Ο τουρισμός της ρακέτας, του ήλιου, του χταποδιού και του ρούζου ξεπεράστηκε. Εάν συνεχίσουμε αυτήν την νοοτροπία, σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε πελάτες. Τουρισμός πλέον σημαίνει σωστές εργασιακές σχέσεις, άκρως εξειδικευμένο προσωπικό όπως είμαστε τα τελευταία χρόνια. Σημαίνει όμως και σύγχρονα αεροδρόμια, σύγχρονους οδικούς άξονες, νοσοκομεία, ασθενοφόρα. Βλέπετε ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει τρομερά προβλήματα. Δεν είναι μόνο ο τουρίστας ή η τουρίστια που πέθανε σε ένα τουριστικό προορισμό γιατί πήγε σε ένα φόρο. Πεθαίνουμε στην Αθήνα. Στο Περιστέρι, ένας γιατρός 52 χρόνια έχασε τη ζωή του γιατί δεν πήγε σε ένα φόρο να το μεταφέρει. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας δεν έχει ένα ξενοδοχείο που να παρέχει εντός των εγκαταστάσεων μονάδα τεχνητού νεκρού να κάνουν αιμοκάθαρση, οι νεφροπαθείς, ούτως ώστε να έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν διακοπές. Ξέρετε πόσοι είναι οι νεφροπαθείς που επισκέπτονται την Τουρκία κάθε χρόνο? 74.000. 74.000 νεφροπαθείς πηγαίνουν στην Τουρκία γιατί στα ξενοδοχεία μέσα έχουν μονάδες τεχνητού νεκρού. Και εδώ ένας επιχειρηματίας θέλησε να το κάνει. Και τον μπλόκαρε το ίδιο το Υπουργείο Υγείας, γιατί λέει ότι έπρεπε να έχει άδεια, έπρεπε να εκδοθεί άδεια για να μπει ιατρικό προσωπικό σε ξενοδοχείο και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει τουρισμός. Δεν μπορεί μια ζωή να βασιζόμαστε στο προσωπικό, γιατί πάρτε παράδειγμα την πατρίδα σας, την πανέμορφη Κρήτη. Ακόμα λειτουργούμε με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του 1970 και του 1980. Που κάθε χρόνο γίνονται κάποιες ανακαινήσεις, κάποια lifting, κάποια μαζέματα. Οδικό άξονα αξιόπιστο δεν υπάρχει στο νησί. Και δουλεύει αυτό το νησί και βουλιάζει κάθε χρόνο, ξέρετε από ποιο λόγο? Από τις σωστές υπηρεσίες που δίνει το προσωπικό. Η Ελλάδα είναι πρώτη χώρα στον κόσμο σε repeaters πελάτες, σε επαναλαμβανόμενους. Έρχονται οι τουρίστες και μας ξέρουν με τα μικρά μας ονόματα. Μας θυμούνται από πέρσι, από πρόπερσι που ξαναήρθαν. Δεν μπορεί αυτό τον κλάδο που αποφέρει σχεδόν το 22% του ΑΕΠ να το στηρίζουν μόνο οι εργαζόμενοι. Πρέπει και η πολιτεία επιτέλους να αναλάβει δράση και να
σιώσει τα κακώς κείμενα. Φυσικά πρώτα απ' όλα τις εργασιακές σχέσεις. Λέει εδώ ο ακροατής, γιατί η εκπομπή γίνεται με ερωτήματα ακροατών και παρεμβάσεις. Κύριε Πρόεδρε, λέει, δεν χρειάζονται σε τέτοια καταστήματα λόγω της κατανάλωσης και αλκοόλ να βαγωσώστες. Τα ξενοδοχεία έχουν απεινιδωτές. Προβλέπετε προσωπικό στο ξενοδοχείο να ξέρει παροχή πρώτων βοηθειών? Τι εικόνα έχετε? Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Όχι, δεν υπάρχουν απεινιδωτές στα ξενοδοχεία. Στην πλειοψηφία των ξενοδοχείων δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει καν γιατρός. Υπάρχει ένας νοσηλευτής που έχει υπογράψει μια σήμανση στο ξενοδοχείο και μπορεί να είναι κάποιες ώρες στο ξενοδοχείο, κάποιες άλλες ώρες στην σπίτι του και αν χρειαστεί τον παίρνουν τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε το τι τουρισμό θέλουμε στη χώρα. Άλλος φίλος, ο Μιχάλης από τη Ρόδο, λέει: είναι μάχη αθηνοκεντρικής μαφίας με τοπική μαφία. Η Ρόδος είναι πολύ καλό πλυντήριο μαύρου χρήματος. Τώρα, εγώ δεν θέλω αυτό να το ενθυλακώσω. Λέει ότι υπάρχει και πόλεμος συμφερόντων στην ιστορία. Το έχω ακούσει και εγώ. Ο Κώστας λέει: σαν γιατρός επιβεβαιώνω αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος. Υπάρχουν 2-3 άνθρωποι όταν ήμουν αγροτικό που ζήτησαν μονάδα τεχνητού νεφρού και δεν είχαμε πού να τους παραπέμψουμε. Άκουσον. Στην αυαρχίδα τουριστικά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Φώτης, με συγχωρείτε λέει, αλλά σε όλα τα water park στην Κύπρο έχει πορτοκαλί γραμμή μέχρι στο πάτωμα, μέχρι που θα πάει το σέρβις και είναι ένα μέτρο μακριά. Όχι από το νερό, ένα μέτρο πριν τον αντιολισθητικό τάπητα, γιατί μπορεί να έχει νερό να γλιστρήσει. Μόνο το εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας μπορεί να κινηθεί στο νερό, μόνο για αν παρουσιαστεί πρόβλημα. Βλέπετε. Όσο αφορά το θέμα του τεχνητού νεφρού, το ανέφερα γιατί έχω συγγενή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος τα 20 τελευταία χρόνια που έχει ξεκινήσει το πρόβλημα με την υγεία του, με τα νεφρά του, τα 20 τελευταία χρόνια να έρχεται κάθε χρόνο διακοπές στο Ηράκλειο. Γιατί πηγαίνει στο Παγνί και κάνει μοκαφίτσα. Μάλιστα. Εγώ κατάλαβα. Δεν υπάρχει άλλο μέρος της Ελλάδας. Εγώ κατάλαβα. Ούτε ΚΑΒ έχουμε, ούτε απεινιδωτές έχουμε στη συντριπτική πλειοψηφία, ούτε υποδομές για τεχνητά νεφρά να συνδυάζει ο άλλος της και την παραμονή του. Καλά πάμε. Καλά πάμε. Μια χαρά. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Α, κάποιος μου λέει, γιατί να βαγωσώστες έχουμε, κύριε Πρόεδρε, λέει. Όχι, δεν έχουμε. Και για τους σερβιτόρους τα παιδιά. Και για τους λόγους. Έχουμε, λέει. Νομίζετε. Δεν έχουμε, λέει. Δεν έχουμε. Μάλιστα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε και είναι δέσμευση του Υπουργού γι' αυτό και με τους ανθρώπους. Γιατί τώρα επικεντρωθήκαμε στο σερβιτόρο που μπαίνει μέσα στο νερό. Στην ίδια επιχείρηση υπάρχουν και σερβιτόροι που είναι στην αμμουδιά, στις ξαπλώσεις, όπως σε πολλές επιχειρήσεις της χώρας, σε πολλά μπιτσφάλα, σε όλα. Που είναι 12 ώρες, 13 ώρες την ημέρα κάτω από τον ήλιο με 40 βαθμούς ζέστη. Μάλιστα. Και συμβαίνουν με καφέδες. Ποτά, αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, φαγητά. Από το 2010 υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να χορηγείται ισοθερμικό μπλουζάκι, καπέλο, συχνά διαλύματα κατά την ώρα της βάρδιας και δεν εφαρμόζεται τίποτα. Έχουμε το μακάβριο στοιχείο με τους συναδέλφους και τους λιβεράδες, όπου τα τελευταία 5 χρόνια μετράμε ένα θάνατο το μήνα. Κύριε Πρόεδρε, να σας αποχαιρετήσω ως εξής. Ο Δημήτρης μου στέλνει το εξής. Όσον αφορά το θέμα που προέκυψε με το σερβιτόρο, είναι ένα μόνο περιστατικό το οποίο ήρθε στην επιφάνεια. Θα σας πω, λέει, δύο τομείς που έχω εργαστεί αντίστοιχες καταστάσεις. Εργάστηκα ως ντελιβερά στο Ηράκλειο επί 4 χρόνια. Η ανάγκη για χρήματα με οδήγησε στο να πρέπει να εργάζομαι καθημερινά 14 ώρες. Πιστεύετε ότι αυτό γινόταν νόμιμα? Έπρεπε στον δρόμο να τρέχω και να κινδυνεύω για να μην μείνει δυσαρεστημένος ο πελάτης. Αυτό δεν είναι παράλογο. Σήμερα πλέον είμαι επαγγελματίας οδηγός. Ξέρετε πόσοι οδηγοί για να βγάλουν το ψωμί τους παραβιάζουν συνεχώς τα επιτρεπόμενα ωράρια οδήγησης και συνολικής εργασίας στον τουρισμό? Ξέρετε ότι διανυκτερεύσεις στην καμπίνα φορτηγού δεν πληρώνονται στη χώρα μας? Αυτά είναι τα λίγα που συμβαίνουν. Θέλω να πω ότι η εργασιακή ανασφάλεια και η παράνοια στη χώρα μας είναι κάτι καθημερινό, λέει ο Δημήτρης. Και επεκτείνεται σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν υπάρχουν οικοδόμοι, γι' αυτό δεν υπάρχουν εργάτες γης, γι' αυτό δεν υπάρχουν πλέον ξενοδοχείο υπάλληλοι και επισκεπτές. Και θα δείτε ότι όπου υπάρχει παραγωγή, όπου υπάρχει παραγωγική οικονομία, θα λείπουν χέρια. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Μου λέει κάποιος εδώ, πέστε στον κύριο Πρόεδρο, Φιλιππίνες και Ταϊλάνδη πάνε διακοπές για σεξοτουρισμό και για να κουμπάν παιδάκια. Έτσι ενημερωτικά λέει για κάποιους συνάδελφους σου, Γιώργο, στην Αθήνα που το χρησιμοποιούσαν ως παράδειγμα και ότι γίνονται κι αλλού αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.